φαίνεται ότι από τον πρώτο γύρο τουλάχιστον, κύριε Σοφιανέ, είναι στους κερδισμένους το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα τα πολιτικά βγήκαν στον πρώτο γύρο. Φυσικά σε αυτό το δεύτερο γύρο δίνουμε τη μάχη σε 5 δήμους και θεωρούμε ότι θα είναι κρίσιμη αυτή η αναμέτρηση. Ξέρετε, εμείς δουλεύουμε μια διαφορετική αντίληψη, συγκρούμαστε με το κυρίαρχο σύστημα και τις πολιτικές του στους δήμους και στη βάση αυτή σταθήκαμε και όσον αφορά το δεύτερο γύρο. Θα έλεγα ότι μια διαφορά της αποχής μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου έχει στοιχεία χειραφέτησης από εκβιαστικά διλήμματα. Γιατί είναι εκβιαστικό δίλημα το διαλέξτε. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι με βάση τη ροή δεν νομίζω ότι αλλάζει το αποτέλεσμα στην Αθήνα. Δεν νομίζω ότι αλλάζει. Λέτε ότι είναι αρκετά ικανό ικανός ο αριθμός. Είναι ικανός αριθμός, ναι. Και δείχνει την τάση αυτή. Φυσικά υπάρχει η επιλογή της ήττας του κύριου Μπακογιάννη. Απ' την άλλη, στα κρίσιμα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει αυτή η πόλη, θα κριθεί ο καθένας με βάση αυτά που έκανε την προηγούμενη τετραετία και αυτά που θα κάνει τώρα. Βλέπουμε και το Δήμο Πετρούπολης. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Σίμω, τον πρώην δήμαρχο, νονήν δήμαρχος. Νομίζω και αυτή είναι μια καλή τάση και αν επαληθευτεί αυτή η τάση που υπάρχει, νομίζω θα μιλάμε για μια ολοκλήρωση μιας πετυχημένης παρουσίας του ΚΚΕ με μια εκλογική άνοδο η οποία σταθεροποιείται, διευρύνεται και αποτελεί ανακούμπη και ανάχωμα στην επίθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στους εκβιασμούς, στα διλήμματα. Ξέρετε, εμείς στη Θεσσαλία καταγγείλαμε την ανοιχτή παρέμβαση, άσχετα από την άποψή μας την πολιτική σε σχέση με το διακύβευμα. Αλλά τέτοιου είδους παρεμβάσεις υπήρχαν και ειδικά η παρουσία του Πρωθυπουργού ανά την Ελλάδα και στην Αθήνα δεν πιστεύω ότι έκανε καλό στους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας.